Να συζητήσουμε για την έξαρση του κορονοϊού και τις ιώσεις και την αύξηση και των εισαγωγών, αλλά και το άγχος, το συναγερμό για την επικείμενη επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Να δούμε τι λέει ο Πανελλήνιος Θετικός Σύλλογος και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαντάκτυλο. Γιατρέ, καλημέρα. Χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Λιοπούλου, κύριε Παγάνη. Καλή χρονιά σε εσάς, στις τηλεθεάτρες, στους τηλεθεατές σας, με υγεία, ευτυχία και ευόδοση κάθε στόχου. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Δυστυχώς, βέβαια, η αφορμή και πάλι δεν είναι έτσι, πρόεδρε, καλή. Γιατί σερβιρίστηκε ο κορονοϊός πρώτο πιάτο στα γιορτινά τραπέζια. Συμμερίζομαι τα συναισθήματά σας απολύτως. 116% διαβάζω αύξηση του οικού φορτίου. Έως 116% έφτασε η αύξηση. Και αναρωτιέμαι πού θα φτάσει από εδώ και πέρα. Ακούμε, έτσι, διαβάζω κάποιους αριθμούς και βλέπω παίρνει πάλι διαστάσεις τρομακτικές. Και είχαμε και ενεργοποίηση πρωτοκόλλου για τα σχολεία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, που θυμίζει έντονα το 2020, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Εξαντάκτυλε. Όχι, νομίζω δεν θυμίζει το 2020 σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αν δείτε το πρωτόκολλο για τα σχολεία, ναι, αν δεν είχε προαναγγελθεί έτσι με τόσο εμφατικό τρόπο, πρακτικά τι λέει? Τα στοιχειώδη που μαθαίνει κάθε παιδάκι που αρχίζει να συνοείται με τη μαμά του, ότι πλένω τα χεράκια μου πριν φάω, όταν είμαι άρρωστο προσέχω που βήχω, δεν με στέλνει στο σχολείο η μαμά μου αν είμαι άρρωστο και αρίζουμε τις τάξεις στα διαλύματα. Σωστά είναι αυτά που λέτε. Λέει και κάτι άλλο, ότι δεν κινούνται μαζικά τα παιδιά. Αλλά εσείς είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πως όταν χτυπάει το κουδούνι, για παράδειγμα, για να βγουν έξω από την τάξη για διάλειμμα, ή αν πρέπει να επιστρέψουν και βιάζονται, θα κινηθούν όλα μαζί και τα 26 και τα 28 για να πάνε στην τάξη. Κύριε Παγάνη, μην το συζητάμε. Για τα σχολεία το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να εμβολιαστούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα στοιχειώδη που εφαρμόζουμε στα παιδιά και τα παιδιά τα εφαρμόζουν και από μόνα τους και τα ξέρουμε από πάντοτε. Το μόνο που έχουν είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες να εμβολιαστούν. Αυτό είναι το μήνυμα για τα σχολεία. Τα παιδιά κακώς τα μπλέκουμε σε αυτή την ιστορία εν έτη 2024. Έχετε δίκιο, πρόεδρε, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μας παρακολουθούν μαμάδες και μπαμπάδες. Τη Δευτέρα το πρωί θα κάνω μια υπόθεση εργασίας για να μας δώσετε την απάντηση και θα το κάνω πολύ γρήγορα. Ας υποθέσουμε ότι το σπλάχνο μας, το παιδάκι μας, δηλώνει ότι έχει μια ενόχληση στο λαιμό και βήχει. Και είναι η ώρα, κοντά στην ώρα, πρέπει το παιδί να φύγει. Να πάει να το πάμε στο σχολείο ή θα έρθει το σχολικό λεωφορείο να το πάρει. Τι κάνουμε? Πρέπει να πάμε να του κάνουμε τεστ? Πρέπει να ειδοποιήσουμε το σχολείο? Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Ό,τι έκανε πάντα η μαμά σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζει το χεράκι στο μέτωπο, βλέπει τι γίνεται, το εκτιμά και αναλόγως του λέει: ή πουλάκι μου, δεν έχεις τίποτα, πηγαίνει στο σχολείο και σε βλέπουμε ξανά το μεσημέρι. Ή παιδί μου, εδώ κάτι γίνεται, να πάρουμε τον παιδίατρο να μας δώσει οδηγίες. Ό,τι γινόταν πάντα. Έτσι, δεν χρειάζεται. Γιατρέ, μπορείτε να μας πείτε λίγο, πρόεδρε, τα συμπτώματα που πρέπει να θορυβήσουν έτσι όλους μας και όχι μόνο για τα παιδιά και ευρύτερα, και να πούμε τώρα εδώ κάτι δεν πάει καλά, γιατί αισθάνομαι ότι είχαμε σταματήσει να κάνουμε και τεστ. Και καλά, και ορθώς, κύριε Ελιοπούλου, σταματήσαμε να κάνουμε τεστ, γιατί κοντέψαμε να τρυπήσουμε τα διαφράγματα των συνανθρώπων μας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι... Γι' αυτό σας έχω στην καρδιά μου, γιατί έχετε έτσι ένα μέτρο εξαιρετικό. Δεν είναι πάντα αρνητικό, ενώ ένα θετικό κατά πάσα πιθανότητα είναι σχεδόν πάντα θετικό. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, και θα το πω πολλές φορές στην εκπομπή σας, γιατί αυτό είναι αυτό που πρέπει να γίνει, σημασία έχει άνω των 60 να πάνε στο εμβολιαστικό κέντρο. Αν συμβεί αυτό, η συζήτηση θα λήξει και εμάς δεν θα μας έχετε στις οθόνες σας για αυτά τα θέματα. Ενδεχομένως να μας έχετε και για κανένα. Καλό είναι όχι, αυτό. Όχι, σας θέλουμε να σας έχουμε για κανένα. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό είναι. Εάν αυτή τη στιγμή τα 2 εκατομμύρια των άνω των 60 και των ευπαθών ήταν εμβολιασμένα, δεν θα υπήρχε συζήτηση. Δεν θα υπήρχε άγχος. Και δεν θα υπήρχε άγχος για ποιο λόγο? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν θέλουμε το σύστημά μας να φορτώνεται. Δεύτερον, δεν θέλουμε άνθρωποι να χάνονται ασκόπως. Ας είναι 80 χρονών. Δεν έχει κανένα λόγο ένας άνθρωπος 80 χρονών που μπορούσε να έχει κάνει ένα εμβόλιο. Γιατί όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, είναι ανεμβολίαστοι. Ανεξαρτήτως του αριθμού δόσεων που έχουν κάνει ενδεχομένως στο παρελθόν. Και να το ξαναπώ για να τα ακούσουν όλοι. Άνω των 60 ευπαθείς, αλλά και όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, είναι ανεμβολίαστοι, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων που κάναν στο παρελθόν. Άρα αυτοί οι άνθρωποι να εμβολιαστούν για να μην. Να μην αγωνιάει η κοινωνία, να μην επιβαρυνθεί το σύστημα, το οποίο αν έχει πολλούς ανθρώπους, όχι ότι δεν θα τα καταφέρει, θα τα καταφέρει. Και ούτε φτάνουμε σε αριθμούς εκρηκτικούς αυτή τη στιγμή, αλλά αρχίζουμε να έχουμε μια πίεση.
Και αυτή την πίεση το σύστημα δεν τη χρειάζεται. Έχει αρκετά προβλήματα ούτως ή άλλως. Και είναι και για όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο δηλαδή οι λοιμώξεις να απασχολούν και να πιέζουν το σύστημα πέρα από τις δυνατότητες που έχει για αυτές πάντοτε, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή του σχεδιασμού. Έτσι, γιατί μένουν πίσω και άλλες περιπτώσεις που είναι επίγουσες, που χρήζουν ιατρικής βοήθειας και δεν γίνεται έτσι. Όλη η υπόλοιπη ιατρική, η οποία δεν μπορεί να ξαναπεί στο πώς όπως μπήκε το 2020 και το 2021. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το αντέχουμε δηλαδή. Βέβαια. Δεν το αντέχουμε ως κοινωνία. Πρέπει και είναι κόσμος, Πρόεδρε, που μας παρακολουθεί τώρα και είναι στην ηλικιακή ομάδα που είπατε, ο οποίος λέει: μα εγώ έχω εμβολιαστεί 3 φορές ή έχω εμβολιαστεί 2 φορές. Γιατί να πάω να το ξανακάνω. Ορθώς εσείς λέτε ότι είναι το επικαιροποιημένο τώρα. Εγώ το είπα 2 φορές, θα το πω 3 φορές για αυτό που εμβολιάστηκε 3 φορές και 4 για αυτό που εμβολιάστηκε 4, θα το ξαναπώ. Εάν το τελευταίο εξάμεινο δεν έχετε εμβολιαστεί ή δεν έχετε αρρωστήσει, ανεξαρτήτως του πόσες φορές εμβολιαστήκατε στο παρελθόν, πρέπει να πάτε να εμβολιαστείτε για να είστε εμβολιασμένοι. Και εφ' εξής όλοι, οι άνω των 60 και οι ευπαθείς και όποιος άλλος χρειάζεται, για να νιώθει ότι έχει αυξημένες άμυνες στην νόσο αυτή, στην COVID δηλαδή, μάλιστα, θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο. Όπως συμβαίνει με την γρήπη. Να το τελειώσουμε αυτό. Βεβαίως. Και να πούμε και κάτι άλλο. Αυτός ο οποίος αρρωσταίνει σήμερα και είναι άνω των 60 ευπαθείς και δεν έχει εμβολιαστεί, να πάρει τηλέφωνο τον γιατρό του πριν επιδεινωθούν τα συμπτώματά του για να λάβει αντιϊκά φάρμακα εφόσον τα χρειάζεται εγκαίρως. Τα φάρμακα αυτά βοηθούν πάρα πολύ, αλλά βοηθούν πολύ περισσότερο και πολύ πιο αποτελεσματικά πριν επιδεινωθούν τα συμπτώματα. Μην πει, ας περιμένω να δω πώς πάω και όταν κάνει 2 μέρες 39 πυρετό, πάρει τότε. Απ' την αρχή, οι άνω των 60 και επαφείς με το που βγαίνουν θετικοί επικοινωνούν με τον γιατρό τους. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή καλημέρα μας. Καλή χρονιά να έχετε και θα χαρούμε να σας δούμε. Έτσι από κοντά κάποια στιγμή. Να είστε καλά.